Λοιπόν, πριν πάμε σε διακοπή, επειδή τον πολύ ανέφερα σήμερα, αλλά τον ανέφεραν και οι ακροατές, τον κύριο Κώστα Πικραμένο, τον εμπειρογνώμονα στα θέματα μυστικών υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επειδή σας διάβασα και την ανάρτησή του, το διατάφτα έκανε ταμείο, τι ακριβώς έχει προκύψει. Η αναφορά βεβαίως στους New York Times ότι 8 Ισραηλινοί είναι μέσα στο κόλπο του παράνομου λογισμικού, καλά το θυμήθηκε κάποιος, είχε πρωτογίνει την περασμένη Παρασκευή από τον κύριο Πικραμένο. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, διάβαζα το πρωί τα συμπεράσματά σας και για τα spywares και βάλατε και ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Πόσες άδειες έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και προς ποιες χώρες? Έχει ενδιαφέρον, διότι χθες στη Βουλή σοφότεροι δεν γίναμε. Έφυγε και ο Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει θέμα πια? Ναι, βλέπουμε ότι το καλάθι αρχίζει και βαραίνει. Μην αναφέρω πάλι, μιλάμε για 6 υποφακέλους ουσιαστικά. Νόμιμες συνακροάσεις, παράνομη χρήση Predator, πιθανότητα backdoor, μη εφαρμογή του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας, υποψία εμπορίου υποκλοπών προς ιδιωτικά συμφέροντα και πιθανή εμπλοκή του IPEX σε εξαγωγή του Predator σε κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται από διεθνείς οργανισμούς είτε ως δικτατορίες είτε ως αυταρχικά καθεστώτα. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγαλώνει η βεντάλια και προσοχή. Αν είδατε οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι που έχουν γράψει το άρθρο ανάλυση στους New York Times, ο ένας εξ αυτών ονομάζεται Ρόνεν Μπέρκμαν. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο πλέον ειδικός σε θέματα Mossad. Τα βιβλία του έχουν γίνει παγκόσμια best seller, που σημαίνει ότι αν ο Ρόνεν Μπέρκμαν βάζει την υπογραφή του σε μία ανάλυση του New York Times η οποία αναφέρεται σε Ισραηλινούς τεχνικούς της Intellexa, οι οποίοι φέρεται ότι βρίσκονταν στο Κετιάκ για τη γνωστή δουλειά, σημαίνει ότι ο άνθρωπος το έχει καρατσεκάρει, για να το λέμε λαϊκά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και ο κύριος Δένδιας να μας απαντήσει αν η Ελλάδα μέσω του Predator πραγματικά ασκεί οικονομική διπλωματία ή πρόκειται για ανέκδοτο. Διότι από πού και ως πού η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Διπλωματίας, που ουσιαστικά τι είναι, προσπαθεί το IPEX να προωθήσει τις εξαγωγές ελληνικών εταιριών, όχι ξένων εταιριών μέδρα την Ελλάδα, ελληνικών συμφερόντων εταιριών στο εξωτερικό, κάτι το οποίο είναι θεμητό στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα ασκεί οικονομική διπλωματία στην υποσαχάρια Αφρική π.χ. δίνοντας έγκριση για την εξαγωγή Predator και δεν ξέρουμε ποιο άλλο spyware. Είναι φοβερή είδηση, δηλαδή εσείς οι δημοσιογράφοι έπρεπε να στήσετε σκηνές έξω από το IPEX και να τους πυροβολείτε με ερωτήσεις. Και κάτι άλλο, ο κύριος Δένδιας ξέρετε ότι το 2009 ήταν υπουργός στο προστασίας του πολίτη, δεν θυμάμαι αν λεγόταν έτσι, και ήταν η περίοδος που η ΕΕΠ έκανε χοροεσπερίδες σε μπουζούκια της λεωφόρου Συγκρού και βγαίνανε φωτογραφίες φάτσα κάρτα με τους λεγόμενους πράκτορες της ΕΕΠ. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά, γιατί ξέρετε μνήμη έχουμε, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή. Λοιπόν, πρέπει όλα αυτά να απαντηθούν. Και πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή με αυτή την υπόθεση που δείχνει ότι δεν πρόκειται για μόνο 2 άδειες για τη Μοζαμβίκη, για τη Μαδαγασκάρη, στην οποία Μαδαγασκάρη, αν θυμάμαι, έχει εμπλοκή και η ρωσική Βάγνερ. Ή αν την μπερδεύω με τη Μοζαμβίκη. Θα το τσεκάρω και θα το δω. Σημαίνει ότι η Intellexa χέρι πολιτικής στήριξης και προστασίας. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα δεν έχει μπει ο εισαγγελέας να ελέγξει τι γίνεται. Μισό λεπτό κύριε Πικραμένε. Εσείς καλά κάνετε και θέτε αυτές τις παραμέτρους, αλλά εδώ υπάρχει και μια πολύ σοβαρότερη παράμετρος. Εάν η ίδια η κυβέρνηση, μου λέει εδώ ο Γιάννης και είναι και βραβευμένος με Πούλιτζερ, αν δεν κάνω λάθος, 2 φορές ο συγκεκριμένος ερευνητής. Το βιβλίο του Ρόνεν Μπέρκμαν το τελευταίο δεν είναι να κάνουμε διαφήμιση. Όσοι δεν το γνωρίζουν είναι «Αυτός που έρχεται να σε σκοτώσει, σκότωσε τον πρώτος». Πρόκειται δηλαδή για μια βιβλική, αν θέλετε, υπάρχει νομίζω στο Ταλμούδ το εβραϊκό, είναι μια φράση που τη χρησιμοποιεί και η Μοσάντ
και ο Ισραηλινός στρατός. Είναι το λεγόμενο προληπτικό χτύπημα, το οποίο έχει βιβλική παράδοση. Λοιπόν, κοιτάξτε, ένα θέμα είναι αυτό που αναφέρετε. Δεν είναι θέμα από την άλλη ότι την ίδια ώρα που ο αρχηγός της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός, δηλώνει ότι αν υπάρχει παράνομο λογισμικό, καμία σχέση δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, την ίδια στιγμή το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Εξωτερικών και οι υπηρεσίες δίνουν άδεια εξαγωγής αυτού του λογισμικού. Ξέρετε, αυτή είναι η ηρωνία και αν θέλετε η κοροϊδία της όλης υπόθεσης. Ένα πράγμα θα σας πω. Στη Γαλλία ο Γάλλος εισαγγελέας με βάση την νομοθεσία έχει δικαίωμα να ασκήσει δίωξη για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που έχουν συμβεί παντού στον κόσμο. Και έχει μπλέξει αυτή τη στιγμή ο γαλλικός κλάδος της Ιντελέξα σε αντίστοιχο εμπόριο που έγινε με τη Λιβύη του Καντάφη. Το θυμάστε, το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Mm. Περίοδο 2009-2011. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στελέχη της Ιντελέξα Γαλλίας, η οποία λέγεται Nexa Technologies, οι οποίοι κατηγορούνται για συνέργεια σε βασανιστήρια και σε εξαφανίσεις αντικαθεστωτικών την περίοδο του Καντάφη. Φαντάζεστε μία αντίστοιχη υπόθεση στη Μαδαγασκάρη ή σε κάποια άλλη χώρα όπου θα κληθούν στελέχη του ελληνικού ΙΠΕΞ που έχουν βάλει τις υπογραφές τους σε άδειες εξαγωγής να δώσουν εξηγήσεις. Και μιλάμε για τη Γαλλία με την οποία υποτίθεται ότι έχουμε στρατηγική συνεργασία. Θέλω πολύ γρήγορες απαντήσεις σε δύο ερωτήματα, γιατί γίνατε γνώστη στη συζήτηση χθες στη Βουλή. Δεν είναι θέμα η μία απλή απάντηση ναι, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι η διατύπωση σωστή. Όμως δεν είναι θέμα να διαβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι δεν παρακολουθεί το από την ΕΥΠ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος που θα μελετάει τα πρακτικά της Βουλής σε αυτό το σημείο θα κάνει ειδική μνήμα. Φυσικά και είναι θέμα και δείχνει αν θέλετε και την αμηχανία. Ουσιαστικά τώρα είμαστε στη φάση της αμηχανίας διαχείρισης της υπόθεσης, διότι πλέον όχι μόνο έχει μπει το νερό στο αυλάκι, πλέον δεν είμαστε στη λογική του crisis management να διαχειριστούμε την κρίση. Τώρα είναι όποιος πρόλαβε βγήκε από το κάδρο. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον έχουν σηκωθεί τα χέρια όρθια, δεν μπορεί πλέον να γίνει διαχείριση επί του πεδίου και επί επιχειρημάτων. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε. Αλλά θα μείνει στην ιστορία η αντίδραση του, είναι σίγουρο. Και για το νομοσχέδιο, όσα έχετε πει, τα βλέπω ότι σημειώνονται στις συζητήσεις όλων των βουλευτών. Είπατε ότι είναι κατώτερο του αναμενωμένου. Και όχι δεν είναι κατώτερο. Είπαμε ότι άρθρο προς άρθρο, τουλάχιστον τα περισσότερα άρθρα, θα ακυρωθούν στην πράξη είτε στα ελληνικά δικαστήρια είτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε να είναι κάποιος ο οποίος είναι εργολάβος και έχει συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου για μία εργολαβία, για μία προμήθεια. Αν αυτός ο άνθρωπος υποψιαστεί ότι το κινητό του τηλέφωνο παρακολουθείται 1-2 μήνες πριν ξεκινήσει ο λεγόμενος μειοδοτικός διαγωνισμός και κάνει αίτηση στην ΑΔΑΕ για να μάθει αν πράγματι ήταν σε παρακολούθηση, θα πρέπει πλέον να περιμένει 3 ολόκληρα χρόνια. Που σημαίνει ότι ο ανταγωνιστής του, ο οποίος ενδεχομένως να είχε πρόσβαση στην υποκλοπή και να ήξερε εκ των προτέρων την προσφορά που θα κατέθετε ο άλλος, να έχει όχι μόνο ολοκληρώσει την εργολαβία μετά από 3 χρόνια, όχι μόνο να έχει πληρωθεί από το δημόσιο, αλλά να καλείται πλέον το δημόσιο μετά από 3 χρόνια, αν αποδειχθεί παρανομία στην υποκλοπή, να αποζημιώσει και το θύμα. Δηλαδή μπαίνουμε σε καταστάσεις που ακόμα δεν τις έχουμε υπολογίσει, όλα αυτά που λέμε τις παράπλευρες συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου. Και κανένας Ευρωπαίος δικαστής δεν θα δεχτεί την τριετία ως προθεσμία απάντησης της ΑΔΑΕ ή της κάθε ΑΔΑΕ, διότι ακυρώνεται στην ουσία κάθε διαδικασία προστασίας του θύματος. Στη Γαλλία, επαναλαμβάνω, στη χειρότερη περίπτωση σε 8 μήνες έχει ενημερωθεί ο πολίτης αν υπήρξε παράνομη υποκλοπή. Όχι, δεν του λένε αν είναι νόμιμη,
του λένε αν αυτό μετά την έρευνα που κάναμε, αν προέκυψε παρανομία στην υποκλοπή. Και βέβαια δεν του εξηγούν και δεν του αναφέρουν το λόγο που έγινε, διότι στην Ελλάδα η αντιπολίτευση το πάει ακόμα ένα βήμα παραπάνω, αλλά δεν ισχύει στο εξωτερικό. Δηλαδή καμία υπηρεσία πληροφοριών δεν θα κάτσει να σου εξηγήσει γιατί σε παρακολουθούσα. Το μόνο που θα σου πει είναι μετά από ενδελεχή έρευνα δεν προέκυψε παρανομία στην υποκλοπή. Από εκεί και πέρα εσύ μόνο σου βγάζεις τα συμπεράσματά σου αν ήσουν υπό παρακολούθηση ή όχι. Είναι λεπτό το θέμα. Αλλά η τριετία θεωρώ ότι ο πρώτος, νομίζω ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει ήδη απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα βγει απόφαση και θα καταδικαστεί η Ελλάδα για την τριετία. Για να μην μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Βουλής που πρέπει να δώσει την έγκρισή του για υποκλοπή. Τα έχετε πει, κύριε Πικραμένο, μην επεκταθείτε. Εγώ ήθελα ένα σχόλιο σήμερα, γιατί σας ανέφεραν πολλοί ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.